Κύριοι βουλευτές, κυρίες βουλεύτριες, μετά τις περιπέτειες της τελευταίας πενταετίας, αλλά και ύστερα από μια 25ετία σταδιακής υποβάθμισης της δημόσιας διοίκησης και ευρύτερα του δημόσιου τομέα, έχει έρθει η ώρα να λυγίσουμε το ραβδί από την άλλη μεριά. Η δημόσια διοίκηση βρίσκεται σήμερα σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Έχει χάσει από το 2010 περίπου 370.000 εργαζόμενους, χωρίς βεβαίως να τους έχει αντικαταστήσει και χωρίς βεβαίως να έχει καταστήσει το δημόσιο λιγότερο γραφειοκρατικό και περισσότερο παραγωγικό. Βρίσκεται σε μια κατάσταση δραματικής υποστελέχωσης, με αποτέλεσμα βασικές κοινωνικές και ελεγκτικές λειτουργίες του κράτους να επιτελούνται πλημελώς. Έχει ένα λαμπρό ανθρώπινο δυναμικό σε γνώσεις, εμπειρία, ικανότητες, που μένει αδρανές, περιθωριοποιημένο, παρά το γεγονός ότι εργάζεται πολλές φορές νυχθημερών για να διασώσει ό,τι μπορεί υπέρ του δημοσίου συμφέροντος. Έχει υποστεί μια μεγάλη μείωση των οικονομικών του δικαιωμάτων και τέλος, και ίσως το σημαντικότερο κατά τη γνώμη μου, έχει υποστεί την ομαδική και συλλήβδη συκοφάντηση περί αχρηστίας, όχι μόνο το τελευταίο διάστημα, αλλά διαχρονικά. Όμως, χωρίς αποτελεσματική και καλή δημόσια διοίκηση, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε ολόκληρο τον κόσμο, δεν μπορεί να υπάρξει ούτε προστασία των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ούτε αποτελεσματική λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών, ούτε πραγματική διασφάλιση των εγγύσεων του κράτους δικαίου, ούτε πλήρης εκμετάλλευση των απαραίτητων πόρων για τη χρηματοδότηση του κοινωνικού κράτους, ούτε αποτελεσματική αντιμετώπιση καινούριων προβλημάτων όπως το προσφυγικό, και ο κατάλογος είναι μακρύς. Έχουμε λοιπόν ένα δρόμο και μόνο μπροστά μας, που είναι ο δρόμος της αποφασιστικής αναβάθμισης της διοίκησης και η πραγματική της μεταρρύθμιση τόσο σε αξιακό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο. Επειδή αυτός ο σκοπός συνιστά μείζωνα προτεραιότητα εθνικής εμβέλειας, θα επιδιώξουμε τη μέγιστη δυνατή κοινωνική και πολιτική συνένεση. Η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε μια ραγδαία αλλαγή του συστήματος της δημόσιας διοίκησης, θα οργανώσει ένα ριζικά διαφορετικό πλαίσιο λειτουργίας της, ένα πλαίσιο κοινωνικά δίκαιο, συγχρονισμένο με τις σημερινές κοινωνικές και λαϊκές ανάγκες, αποτελεσματικό στη διασφάλιση και υπεράσπιση του δημόσιου χώρου και του κοινωνικού συνόλου, θα εξαλείψει τη σημερινή κακοδιοίκηση και θα μετατρέψει το δημόσιο σε μοχλό της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής. Δεν σκοπεύει να διατηρήσει ένα διοικητικό σύστημα που απέτυχε να εξυπηρετήσει το δημόσιο συμφέρον. Έρχεται να αλλάξει εκ βάθρων μια διοίκηση που έχει διαβρωθεί από την αφανή ή και αδιαφανή ιδιωτικοποίηση, την οικονομική διαπλοκή, τη γραφειοκρατία, την περιθωριοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της. Έχουμε μπροστά μας λοιπόν ένα καθήκον, την επίτευξη μιας μεγάλης ριζοσπαστικής αλλαγής. Κεντρική φιλοσοφία αυτής της οποίας είναι η εξυπηρέτηση των πολιτών με μια δημόσια διοίκηση ευέλικτη, προσαρμοσμένη στις ανάγκες, με την κάθε επιμέρους δομή της να σχεδιάζει και να υλοποιεί δράσεις με μετρήσιμη αποτελεσματικότητα, με σαφείς προϋπολογισμούς και απολογισμούς αυτών των δράσεων και των προγραμμάτων, με τήρηση των αρχών της καλής νομοθέτησης, με πραγματική μείωση των διοικητικών βαρών, με κανόνες διαφάνειας, ελέγχου και λογοδοσίας. Ο κεντρικός στόχος μας είναι ένα κράτος των πολιτών με ισορροπημένη κατανομή μεταξύ κεντρικής εξουσίας και αυτοδιοίκησης, με πραγματική αποκέντρωση και με θεσμούς κοινωνικού ελέγχου και αξιολόγησης του παραγόμενου έργου. Για την εκπλήρωση των στόχων αυτών, η κυβέρνηση προγραμματίζει την ανάλυση των παρακάτω συγκεκριμένων πρωτοβουλειών που θα υλοποιηθούν στο αμέσως προσεχές διάστημα. Νέο θεσμικό πλαίσιο για ένα σύγχρονο, λειτουργικό και δημοκρατικό σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων υπηρεσιών και των δημοσίων υπαλλήλων, που θα διασφαλίζει τη διαφάνεια, τη δικαιοσύνη και την κοινωνική λογοδοσία. Θέσπιση ενός εθνικού μητρώου για τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης που διαθέτουν υψηλά εκπαιδευτικά και διοικητικά προσόντα. Όλες οι επιτελικές θέσεις του δημόσιου τομέα και των νομικών του προσώπων θα στελεχώνονται από τη δεξαμενή του Εθνικού Μητρώου μέσα από αντικειμενικές, αδιάβλητες, αξιοκρατικές διαδικασίες που θα τελούν υπό την ευθύνη του ΑΣΕΠ και του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και βάσει κριτερίων που θα είναι διαφανή, εκ των προτέρων γνωστά και κοινά για κάθε προκυρισόμενη θέση. Νέο θεσμικό πλαίσιο για την επιλογή προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης του δημόσιου τομέα. Το νέο σύστημα θα βασίζεται σε αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια και οι απαιτήσεις του θα κλιμακώνονται στη βάση της διοικητικής ιεραρχίας από τον προϊστάμενο τμήματος ως και τον γενικό διευθυντή.
θέσπιση ενός νέου, δυναμικού και ευέλικτου συστήματος εσωτερικής κινητικότητας στο δημόσιο τομέα, που θα συνδυάζει τις υπηρεσιακές ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό με τις σταδιοδρομικές επιλογές που το ανθρώπινο δυναμικό θέλει να κάνει. Η δημιουργία αυτής της εσωτερικής αγοράς εργασίας θα διαμεσολαβείται από ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα επιταχύνει τις διαδικασίες, θα εξασφαλίζει τη διαφάνεια και θα συνδυάζει αποτελεσματικά την προσφορά και τη ζήτηση μέσα στο δημόσιο τομέα. Παράλληλα, θα υπάρξει μια μεγάλη διοικητική απλοποίηση των υφιστάμενων διαδικασιών για τις προβλεπόμενες αποσπάσεις και μετατάξεις, οι οποίες επίσης αποτελούν μέτρο κινητικότητας, η χρησιμότητα όμως του οποίου αναστέλλεται σήμερα εξαιτίας του εξαιρετικά χρονοβόρου τρόπου με τον οποίο εφαρμόζεται. Ειδική προτεραιότητα θα δοθεί για τους τομείς της υγείας και της παιδείας, όπου η μείωση του αριθμού των προβλεπόμενων διοικητικών ενεργειών θα αποτελέσει αντικείμενο άμεσης ρύθμισης. Η κυβέρνηση θα προχωρήσει επειγόντως σε ορισμένες κέρυες νομοτεχνικές βελτιώσεις του πειθαρχικού δικαίου των δημοσίων υπαλλήλων, με έμφαση στην αντιμετώπιση των έστω και ολίγων εκείνων περιπτώσεων όπου υπάρχει παραπομπή σε δίκη για διάπραξη σοβαρών ποινικών αδικημάτων και κακουργημάτων. Επίσης, οι βελτιώσεις αυτές θα τακτοποιήσουν χρονίζοντα νομοτεχνικά κενά που δημιουργούν καθυστερήσεις στην απονομή πειθαρχικής δικαιοσύνης. Θα δρομολογηθούν διαδικασίες για μια συνολική επανεξέταση από νομοπαρασκευαστική επιτροπή υψηλού κύρους του πειθαρχικού δικαίου των δημοσίων υπαλλήλων με στόχο την επικαιροποίηση ενός σύγχρονου, ουσιαστικού και αποτελεσματικού πλαισίου που θα το διέπει η αρχή της ισορροπίας στην άσκηση των ένδικων μέσων. Θα υπάρξει ουσιαστική αναβάθμιση του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και ανάθεση σε αυτό επιτελικού ρόλου για τη στήριξη των μεταρρυθμίσεων με την παροχή της τεχνογνωσίας που διαθέτει και πλήρης αξιοποίηση των δομών επιμόρφωσης που διαθέτει μέσω του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης. Για την εκπλήρωση των στόχων στο πεδίο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η κυβέρνηση προγραμματίζει την ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλειών στο αμέσως επόμενο διάστημα. Εντατικοποίηση των παρεμβάσεων που αποσκοπούν στην απλοποίηση των διαδικασιών και τη μείωση του γραφειοκρατικού φόρτου και των διοικητικών βαρών. Στο πεδίο αυτό, οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις θα συνδυάσουν μέτρα αμυγός διοικητικού χαρακτήρα με τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των λύσεων πληροφορικής. Στο πλαίσιο αυτό, θα κλιμακωθούν οι οριζόντιες παρεμβάσεις της κυβέρνησης ώστε να αυξηθεί δραστικά το επίπεδο της διαλειτουργικής σύνδεσης μεταξύ των διαφορετικών βάσεων δεδομένων που διαθέτει ο δημόσιος τομέας, η διασύνδεση μητρώων όπως το TAC, τα δημοτολόγια, τα ληξιαρχεία, ο ΆΜΚΑ και πολλά άλλα, θα επιταχύνει την αυτεπάγγελτη αναζήτηση εγγράφων και δικαιολογητικών μεταξύ των υπηρεσιών που τώρα επομίζεται ο πολίτης ξοδεύοντας χρόνο και υφιστάμενος αδικαιολόγητη ταλαιπωρία. Αναπτύσσοντας την ψηφιακή πολιτική υπέρ του πολίτη και των αναγκών του, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη και επέκταση των υπηρεσιών που προσφέρουν τα ηλεκτρονικά ΚΕΠ μέσω της πληροφορικής πύλης Ερμής. Έχω ένα λεπτό. Αυστηρά ένα λεπτό, κύριε Υπουργέ. Θα διασφαλιστεί η τεχνική δυνατότητα εγγραφής και πιστοποίησης των χρηστών στην πύλη Ερμής, με την οποία οι πολίτες θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να διεκπαιρεώνουν αρκετές υποθέσεις από τον ηλεκτρονικό τους υπολογιστή. Θα ενισχυθεί η πρόσβαση της κοινωνίας σε ψηφιακούς πόρους. Θα υλοποιηθούν άμεσα πολιτικές παρεμβάσεις που θα εξασφαλίσουν την ανοιχτή διάθεση των δεδομένων πάσης φύσεως, πλην βεβαίως των προσωπικών που έχει στη διάθεσή του το δημόσιο, καθιστώντας τα προσπελάσιμα στον κάθε πολίτη και στις επιχειρήσεις. Επίσης, σχεδιάζονται και θα υλοποιηθούν έργα που θα αναβαθμίσουν ριζικά τις γερασμένες ψηφιακές υποδομές του δημοσίου και θα δημιουργηθεί ένα τεχνολογικά σύγχρονο ψηφιακό υπόστρωμα με σύγχρονα μέσα όπως το G-Cloud και το Σύζευξης. Θα αναβαθμιστεί η ψηφιακή υποδομή του Εθνικού Τυπογραφείου και με τον εκ νέου σχεδιασμό της ηλεκτρονικής του πύλης, ώστε να βελτιωθεί και να επιταχυνθεί ακόμα περισσότερο η εξυπηρέτηση όλων των ενδιαφερομένων. Κύριοι βουλευτές και κύριες βουλεύτριες, οι άμεσες αυτές παρεμβάσεις θα έχουν και άμεσα αποτελέσματα. Τον αναπροσανατολισμό της δημόσιας διοίκησης προς την κοινωνία και τις ανάγκες της. Την αποκατάσταση κλίματος παραγωγικής συνεργασίας με τους εργαζόμενους στη δημόσια διοίκηση προς όφελος των πολιτών. Την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς το κράτος και τους θεσμούς του. Την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρονται στους πολίτες. Την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και τη μείωση της ανάγκης για αυτοπρόσωπη προσέλευσή τους στις δημόσιες υποθέσεις. Είναι πλέον όριμες οι συνθήκες για μια μεγάλη ριζοσπαστική εκβάθρων αλλαγή στη δημόσια διοίκηση και σε αυτή την προοπτική δεσμευόμαστε.